Γεια σας αγαπητοί φίλοι, μία είδηση η οποία πραγματικά με έχει στενοχωρήσει. Η Ελλάδα αποχώρησε από το πρόγραμμα κατασκευής των ελικοπτέρων NGRC, Rotorcraft Capability του ΝΑΤΟ. Αποχώρησε η Ελλάδα, ήταν και άλλες χώρες μέσα της συμμαχίας. Ο στόχος ήταν να γίνει οικονομία κλίμακος στην αγορά, τη συντήρηση και την αξιοποίηση την επιχειρησιακή των ελικοπτέρων. Το έργο αποσκοπούσε στον εξυγχρονισμό των αεροπορικών δυνατοτήτων των χωρών του ΝΑΤΟ, βελτιωμένη διαλειτουργικότητα, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ανάμεσα στους συμμάχους με έναν τύπο ελικοπτέρου. Συμμετείχαν κολοσσοί. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν υπέγραψε το νέο μνημόνιο. 6 τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Καναδάς. Δυστυχώς η Ελλάδα αποχώρησε και έτσι μένουν Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο. Αποχώρησε η Αθήνα λοιπόν από το πρόγραμμα Next Generation Rotorcraft Capability του ΝΑΤΟ. Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω, θα το ψάξουμε περισσότερο. Έχω υποστηρίξει πολλές φορές ότι δεν είναι δυνατόν να παραμένουμε καλοί πελάτες και να χρηματοδοτούμε τις ξένες αμυντικές βιομηχανίες. Κάποια στιγμή πρέπει να παράγουμε μόνοι μας ή έστω σαν συμπαραγωγή. Και οπωσδήποτε αυτή η κίνηση δεν οδηγεί προς αυτή την ορθή κατεύθυνση. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.